Θα κλείσουμε με τον οικονομέτρη αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Αδαλή, διότι βεβαίως το τρίμερο γκώσαμε από ειδησιογραφία στα ενεργειακά και όχι μόνο και τα παρελκόμενα, παρότι ο ίδιος την Παρασκευή διαπίστωνε ότι στην Ευρώπη ανεβαίνει το φυσικό αέριο η τιμή, στην Αμερική κατεβαίνει. Αυτό όμως δεν χαρακτηρίστηκε ίσον σημασίας. Παρ' όλα αυτά, στο τριήμερο είχαμε και μερικές ακόμη ειδήσεις. Η Γερμανία μας είπε ότι ξανανοίγει τα εργοστάσια λιγνίτη, άνθρακα το λέμε, για να μην ξυπνάμε εδώ. Η Ιταλία λέει επίσης ότι θα το δει. Έτσι. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών λέει: παιδιά, τέλος η επιδότηση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ξεσηκώθηκαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, διότι σου λέει: καλό είναι να επιδοτείτε το πράσινο με τα λεφτά των φορολογουμένων. Τζάμπα μάγκες. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μας πει και ο ίδιος τώρα πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Βλέπω ότι οι αναλυτές σιγά σιγά λένε ότι θα είναι μακρύς ο χειμώνας, ο ενεργειακός. Τώρα κάποιοι από αυτούς που λέγανε «λάτε παροδικό» μας λένε και δεκαετίες. Καλώς τους και ας άργησαν. Καλημέρα κύριε Αδαλή. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Και περαστικά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Για πείτε μου αρχικώς μια γενική τοποθέτηση και μετά θέλω λίγο να μου πείτε και δύο κουβέντες για αυτή την παραδοξότητα για να καταλάβουμε και τι γίνεται. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε, γιατί έχει και αυτό σχέση. Άκουσα την εκπομπή σας. Να κάνω μια παρένθεση πριν απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημά σας σήμερα. Αρχίζω και αποκτώ την πεποίθηση ότι οι μεγάλοι Τούρκοι επιχειρηματίες πρέπει να είναι χαζοί. Και θα σας το αιτιολογήσω αυτό. Διότι βλέπω το τελευταίο καιρό πάρα πολλές τουρκικές επιχειρήσεις, δεν ξέρω αν ακούγομαι, μεγάλες επιχειρήσεις και ιστορικές, 80 ετών, 60 ετών, κάνουν κάθοδο στην Ελλάδα. Και επιχειρήσεις λιανικής, με μεγάλη ιστορία. Τρίζει η καρέκλα σας, κύριε Αδαλή, μου στέλνει ακροατής. Σας παρακαλώ, πείτε του, θέλουμε να τον ακούμε καθαρά. Το έχω στο πρόγραμμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται και κάνουν, ας πούμε, από ό,τι ενημερώνομαι, στείνουν νέες εταιρείες εδώ με μετοχικό κεφάλαιο έναρξης, ας το πούμε, 500,5 εκατομμυρίου ευρώ. Άλλες παλιές εταιρείες τουρκικές επανενεργοποιούνται. Επανεργοποιείται μέχρι και η εταιρεία στην οποία ήταν σύμβουλος ο κάποιος ναύαρχος, δεν ξέρω αν τον έχει πάρει ταυτί σας, James Σταυρίδης. Ναι, 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 ο Ελληνοαμερικανός ναύαρχος, ναι. Ναι, ναι, που το λένε ο Ελληνοαμερικανός ναύαρχος, αλλά μετά στραμπουλάει η γλώσσα και ξεχνάει να πούνε ότι ήταν σύμβουλος και διοικητικός τέλεχος της Carlyle Group, της τουρκικής. Πονάει λίγο αυτό, ξέρω. Ας πω, όλοι αυτοί τώρα έρχονται εδώ. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, καλά ειλικρινά είναι τόσο χαζή, αφού ο πρόεδρος της Τουρκίας λέει ότι όπου να είναι θα έρθει νύχτα. Αυτοί τον βγάλαν πρόεδρο, όλοι. Μας λέει ο άλλος, ο Καλίνο, ότι ο σύμβουλός του, ότι θα σας τελειώσουμε. Ο υπουργός Άμυνας λέει από ώρα σε ώρα. Βαράνε τα κανόνια του πολέμου και αυτοί έρχονται εδώ να κάνουν business. Δεν μπορούν να περιμένουν λίγο μέχρι να έρθει να μας καταλάβουν την Ελλάδα και να μην πληρώσουν κιόλας, να κάνουν τις business του τσάμπα. Σαφές αυτό που λέτε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έκλεισα την παρένθεση. Για έλατε τώρα σε αυτά που συμβαίνουν. Όπου βέβαια τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Οι Γερμανοί ξανανακαλύπτουν το λιγνίτι. Εμείς τα έχουμε κλείσει, δεν πειράζει. Εντάξει, τα υδροελεκτρικά μεσοχώρα που μας έχετε πει και τα λοιπά, αλλά εντάξει. Όμως όλα αυτά είναι σε ένα κλίμα αυτού που έχετε περιγράψει της ενεργειακής κρίσης παύλα υπόβασης. Προχθές και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε γιατί κατά τη γνώμη του γίνεται ένα παιχνίδι και γιατί κανείς δεν ήθελε τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, λέγει κατά βάση φυσικό αέριο, και από τους Γερμανούς και από τους Τούρκους και από τους Ρώσους, πώς γινόταν το παιχνίδι. Όμως θέλω να σταθούμε σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Ο κύριος Σαμαράς λέει πάρα πολύ σωστά πράγματα από το 2015 και μετά. Ναι, καλά, καλή επισήμανση. Γιατί τι έκανε και αυτός όταν ήταν πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να τον αδικήσω. Έχετε όχι, θα, μην αρχίσω αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί θα το τελειώσουμε εκεί. Αλλά να σας πω κάτι. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς, επειδή σας έχω φέρει στοιχεία σήμερα φρέσκα, το ύψος του δουλέματος που ρίχνουν στον κόσμο. Διότι εδώ πρέπει να μάθει ο κόσμος κάποια πράγματα τα οποία είναι χρηστικά και έχουν αξία για να καταλάβουμε τελικά με ποιους έχουμε να κάνουμε. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα για τις 100 πρώτες μέρες των κυρώσεων. Κάποια στοιχεία. Βεβαίως. Ήμουνα ο πρώτος ο οποίος είχε πει ότι παιδιά με τις κυρώσεις έτσι όπως πάτε το μόνο που θα καταφέρετε είναι να πλουτίσετε τον Πούτιν. Και είχα κάνει 2, 3, 4 άρθρα με τα οποία είχα αναφερθεί και με παραδείγματα πώς το βλέπω και συναρτήσεις και για το ρούβλι και όλα αυτά. Αυτά ήταν σε ένα θεωρητικό επίπεδο, περάσω από το θεωρητικό επίπεδο. Τώρα όμως αρχίσαν και βγαίνουν τα στοιχεία, τα οποία τα στοιχεία αυτά. Ας δούμε λοιπόν τι λένε για τις πρώτες 100 μέρες. Τι λένε για τις πρώτες 100 μέρες. Θα πάμε πρώτα για τις παραδόσεις σε ό,τι αφορά το αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία. Ποιοι ήταν οι πελάτες, πού έγιναν οι παραδόσεις αυτές. Δεν έχει ενδιαφέρον αυτό. Ελάτε λίγο γρήγορα μόνο γιατί έχω πολλά. Έχω πολλά εδώ. Πολλά. Λοιπόν, ναι, ακούστε, ναι. Θα σας τα πάω γρήγορα. Αυτοί οι οποίοι λένε και προσποιούνται τους υπερασπιστές της Ουκρανίας ήταν αυτοί και φώναζαν κιόλας έτσι και στα συμβούλια και στην Ευρώπη ήταν αυτοί που έκαναν τις περισσότερες εισαγωγές με πρωταγωνιστή την Ολλανδία στο αργό πετρέλαιο με 47 φορτία. Η Ιταλία 30, η Ολλανδία, συγγνώμη, σε ένα λιμάνι 47 και σε ένα άλλο λιμάνι 32 και η Τουρκία με 16 και η Βουλγαρία με 15 και η Ιταλία σε δύο λιμάνια, το ένα 30 και το άλλο 14 φορτία, τις πρώτες 100 ημέρες. Και συγγνώμη, εγώ δεν βλέπω πουθενά εδώ εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου έτσι να αναφέρεται στην Ελλάδα, κάτι ψηλολόγια. Πού είναι οι Ολλανδοί, οι Ιταλοί, αυτοί, οι Τούρκοι που φωνάζουν και λένε εδώ είναι πρώτοι στη λίστα. Με στοιχεία αυτά σας λέω και θα σας δώσω και την πηγή. Να πάμε λοιπόν στο LNG το οποίο αφορά, γιατί ακούω πολλούς και λένε οι Έλληνες εφοπλιστές, οι Έλληνες εφοπλιστές. Εδώ αυτά τα μεταφέρουν όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε. Εντάξει, αλλά τον άβλο του ημερήσου είπα 100.000 ευρώ, Και μισό λεπτό. Για να το δούμε από την άλλη. Να δούμε τις μετοχές των εταιριών πώς έχουν πάει τώρα τελευταία των ναυτιλιακών. Αφήστε. Θα μπω τώρα αλλού, αλλά τέλος πάντων, θα τελειώσω αυτό και θα μπω άμα θέλετε εκεί. Πάμε στο, πώς το λένε, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, στο LNG. Πού είναι οι Γάλλοι εδώ πέρα, είναι πρωταθλητές σε τονάζ. Από Ρωσία. Αμέ, τις πρώτες 100 μέρες. Μάλιστα. Πρωταθλητές και μάλιστα δύο γαλλικά λιμάνια, σταθμούς, terminal LNG. Το Βέλγιο, αυτοί οι υπερπρωταθλητές, οι δημοκράτες, 20 φορτία. Οι Ολλανδοί, και αυτοί εκεί πάλεψαν παρότι δεν έπαιρναν, μέχρι και αυτοί πήραν 8 φορτία. Η Ισπανία από 4 φορτία, η Ιαπωνία έπαιρνε. Πού είναι, δηλαδή, γιατί εγώ άκουγα κάποια στιγμή, ξέρεις, το γνωστό μότο, η Κίνα, η Ινδία κτλ. Εδώ βλέπουμε τώρα που βγήκαν τα στοιχεία ότι οι φαγάνες της υπόθεσης ήταν άλλοι. Δεν ήταν αυτοί που μας έλεγαν στην αρχή. Λοιπόν, εκεί που εμφανίζεται λίγο η Ελλάδα είναι στα δηλισμένα προϊόντα, ας πούμε έτσι, γενικά στα προϊόντα αργού πετρελαίου, όπου εμφανίζεται με Άγιο Θεόδωρο κάτω-κάτω με 15 φορτία, αλλά και εδώ πάλι βλέπεις μια κατάσταση και λες να τι πάλι. Βέλγιο, 38 φορτία, δύο λιμάνια της Ολλανδίας, το ένα με 33 και το άλλο με 15, η Ρουμανία με 20 φορτία, η Γερμανία με 24. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, δηλαδή, καλά μας κοροϊδεύατε 100 μέρες, δηλαδή που μας λέγατε για κυρώσεις από την πρώτη μέρα, εσείς ανταγωνίζεστε ποιος θα πρωτοψωνίσει από τον Πούτιν. Και παραμυθιάζεται τον κόσμο ότι να η Ινδία και αυτά. Ότι δεν πήρε η Ινδία ή δεν παίρνει τώρα ή δεν παίρνει η Κίνα. Εγώ μιλάω για τις πρώτες 100 μέρες. Είναι 3 μήνες και κάτι.
Δηλαδή από τις 24 Φεβρουαρίου βάλτε 3 μήνες και κάτι να δείτε πόσο καιρό κοροϊδεύα τον κόσμο. Και προσπαθούσαν να θολώσουν τα νερά του για όλα αυτά είναι οι Έλληνες εφοπλιστές. Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές εδώ, όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς βρήκε φτηνό πετρέλαιο, φτηνό LNG και φτηνά προϊόντα πετρελαίου και έτρεχε να αγοράσει από τον Πούτιν. Και μάλιστα ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν στις πρώτες 100 ημέρες, μετρημένα αυτά με ακρίβεια, η Ρωσία κατάφερε να εισπράξει 93 δισεκατομμύρια ευρώ σε 100 ημέρες. Που, σε αντίστοιχες περιόδους, το μήνα, εισέπρατε η Ρωσία, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται ότι την έχασε, 10 με 12 δις. Μάλιστα. Χωρίς κυρώσεις λοιπόν έβγαζε λιγότερα. Λοιπόν, με κυρώσεις περισσότερα. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή γι' αυτό κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της τιμωρίας, διότι πλέον μπορεί σε έναν πόλεμο το πρώτο θύμα να είναι η αλήθεια, αλλά με τη σημερινή τεχνολογία και έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως συνεργάζονται διάφορες ομάδες, είναι δύσκολο πλέον το θύμα να παραμείνει για πολύ θύμα, γιατί έρχεται ο καιρός που βγαίνει στην επιφάνεια αυτό το πράγμα. Και τώρα κάποιοι πρέπει να δικαιολογηθούν. Άντε, να δούμε τι θα μας πούν. Για έλατε τώρα σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί είπα το Παρασκευή, ένα άρθρο σας είπατε ότι όλοι στρέφουν και καλώς στρέφουν για τον κόσμο που ζει στην Ευρώπη σε αυτό το ράλι τιμών. Ωραία. Αλλά λέτε από την άλλη, δέστε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τιμή του, όπου η Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως το παίρνει και εκεί με πάνω γράψιμο στην τιμή. Να το πω έτσι. Συγγνώμη, τώρα να σας πω κάτι. Τώρα πάμε για επιβολή από τον Αύγουστο. Κυρώσεις σε μια μεγάλη γάμα προϊόντων ρωσικών, μεταξύ των οποίων είναι και το LNG. Μπορεί να μπουν κυρώσεις, να γίνουν διακοπές σε φυσικό αέριο και η ελπίδα μας ήταν ότι θα φέρουμε φυσικό αέριο από την Αμερική. Λοιπόν, όταν μετά από αυτή την έκρηξη το 20% που τροφοδοτούσε του σταθμού, το Freeport, επιστρέφει στην εσωτερική αγορά, είναι και ο λόγος για τον οποίο πέφτει στην Αμερική η τιμή. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα όμως αυτό που μένει να μας πούνε είναι η δυναμική των επιπλέον φορτίων LNG που θα αρχίσουν από ό,τι καταλαβαίνω τώρα να χάνονται μετά την απαγόρευση. Ποιος θα μας την καλύψει? Δηλαδή αυτό είναι που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αγωγούς δεν θέλουν. Μοιάζει και με την, πώς θέλετε, την ελληνική ταινία με τον Γιονάκη. Ποιος ήταν? Αγωγούς δεν θέλουν. Ρωσικό LNG δεν θέλουν. Πώς το λένε, άνθρακα δεν θέλουν ρωσικό, δεν θέλουν μέταλλα από τη Ρωσία, αλλά θέλουν όμως να κάνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγγνώμη, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τι θα τα κάνουμε? Με τι θα τα κάνουμε? Και να πάμε στα ασύστολα ψεύδι που λέγονται και διασπείρονται γύρω γύρω και από στόματα πολιτικών, που καλά ένας θεατής, ένας ακροατής να μην γνωρίζει ότι η Λάρκο, παράδειγμα που την αναφέραμε, τα μεταλλεία της δεν είναι νικέλιο, είναι σίδηρο νικέλιο, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, και να κάνει υπολογισμούς με κάποιες τιμές ασύλληπτες. Τα αφήνω αυτά λοιπόν απ' έξω όλα. Δεν πρέπει εδώ να καθίσουμε όλοι κάτω μαζί και να δούμε τι θα κάνουμε, διότι ο καιρός πλησιάζει. Το πρώτο κύμα καύσωνα δεν θα αργήσει τώρα. Έρχεται. Ο χειμώνας έρχεται. Εμείς τι ακριβώς πάμε να κάνουμε τώρα, μπορεί να μας πει κάποιος? Θα μας βγει κάποιος και να μας πει επίσημα. Ξέρετε, εμείς από τη Ρωσία δεν θα αγοράσουμε αυτά τα προϊόντα. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτη. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση. Από πού θα τα προμηθευτούμε? LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούν. Δεν ξέρω, λέω αυτό που ακούγεται. Υπάρχει, έχει ανοίξει. Για... LNG από το Κατάρ, που έχει παίρνει η έννοια, ας πούμε, για την Ιταλία. Ναι. Στην Αμερική, η οποία εξελίσσεται και σε κόντρα. Ναι. Εδώ και με αφορμή μάλλον τις 9 του μηνός που έγινε η έκρηξη στο Freeport, εδώ και τώρα παύση των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Αμερική. Γιατί κατάλαβαν ότι η τροφοδοσία μόνο του τέταρτου σταθμού, που είναι το 20% της αγωγών, κατάφερε και έριξε από 9,62 την τιμή του δίκτυου του Henry Hub στα 6,5 σήμερα. Διψάει η Αμερική. Κατάλαβαν λοιπόν εκεί και τους λέει, παιδιά, κόψτε τις εξαγωγές.
Αυτό είναι πίεση και ξέρετε πολιτική όμως, και επιχειρηματική και λογιστών. Ξέρετε πόσο είναι αυτή τη στιγμή η τιμή του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη? 38,34 δολάρια τα χίλια κυβικά. Ναι. Μάλιστα. Πανάκριβο. Φυσικά και θα ανεβαίνει. Φυσικά και θα ανεβαίνει. Και αν παλάβετε ως δεδομένο ότι η Ολλανδία, που είναι αυτή που διαμορφώνει το δίκτυο TTF, ναι, ναι, πλέον έχει διακόψει ο Ολλανδικός δίκτυος τις σχέσεις, όπως λένε, γιατί δεν δέχτηκε την πληρωμή με ρούβλια, έχει διακόψει τις σχέσεις και σε LNG και με τους αγωγάς, και δεν είχε πολύ εδώ που τα λέμε. Ένα 15% είχε στις καλές εποχές εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ολλανδία, μιλάμε για την Ολλανδία, έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα τι θα κάνουμε, δηλαδή. Τρέχουμε όλοι πίσω από τη Γερμανία για δεύτερη φορά. Γι' αυτό σας είπα, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Σαμαρά. Θα τρέχουμε για δεύτερη φορά πίσω από τη Γερμανία για να σωθεί η Γερμανία και να στραφούμε όλοι εμείς. Μισό λεπτό δηλαδή. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εδώ η Ρωσία έχει κάνει μια αποτρόπαια πράξη. Το αντιλαμβάνομαι, μάλιστα. Αλλά η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τι κάνει. Αντιλαμβάνεται η Ευρώπη ότι τα τελευταία 10 χρόνια και ειδικά από το 2014 και μετά έχει συμπεριφέρεται λες και η Ρωσία είναι το βενζινάδικό μας. Και η Τουρκία είναι ο μπαχτσές μας. Γιατί εκεί έχουμε καταντήσει. Ωραίο παράδειγμα. Εμάς αυτό έχουμε, έχουμε καταντήσει. Είχαμε απλώσει εμείς την μεγάλη μας πράσινη εξερεύνηση. Είχαμε γίνει, δεν ξέρω και εγώ τι, η λόρδη της πράσινης ανάπτυξης. Και είχαμε αφήσει όλο τη βρώμικη δουλειά στον βενζινά μας και στον μπαχτσεβάνι μας. Λοιπόν... Τώρα μαζεύεται αυτό το πράγμα. Η ερώτησή μου εμένα ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι, από πού θα αντικατασταθούν αυτές οι ποσότητες που θα κόψουν από τη Ρωσία. Και αυτό πρέπει να ρωτάω από κάθε επιστήμονας. Όχι θα δούμε, όχι θα πάμε στο Κατάρ ή ξέρετε να πήγε τώρα η Total και κάνει με το Κατάρ και αυτό και παλιά ξανά στα φύλλα να αναβιώσουν τώρα έναν αγωγό. Προ Μέρκελ θέλουν εκεί. Τι να, αυτά θέλουν 10 χρόνια. Φέτος τι θα κάνουμε, του χρόνου. Σε 2 χρόνια τι θα κάνουμε, μπορεί κάποιος να μας πει τι θα κάνουμε. Μπορεί κάποιος να μας πει τι θα γίνει φέτος και του χρόνου, γιατί εκεί είναι το κρίσιμο διάστημα. Έχουν ξυπνήσει στις Βρυξέλλες. Αμφιβάλλω αν έχουν ξυπνήσει στις Βρυξέλλες, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, νομίζω ότι μας περιγράφετε ότι μπαίνουμε σε ακόμη πιο βαθιά σκοτάδια του τούνελ αυτού του ενεργειακού. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω πολύ γρήγορες απαντήσεις σε εξής ερωτήματα. Παρακαλώ. Τάσος. Κύριε Δαλή, τελικά η Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εχθροί? Πιο πολύ ως σύμμαχοι στα ενεργειακά μοιάζουν και άντε στο τσακίρ κέφι να πεις έντιμοι ανταγωνιστές. Μήπως εδώ είναι η σωστή μεριά λέει της ιστορίας? Όχι, διαφωνώ με αυτό. Υπάρχουν στη Ρωσία, δεν συμφωνούν όλοι με τον Πούτιν και την πολιτική του. Αλλά ούτε στην Αμερική συμφωνούν όλοι με την πολιτική του Biden. Στην Αμερική νομίζω σε αυτό το θέμα υπάρχει σχεδόν εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Biden ως πολιτική, οικονομική πολιτική και πιο πάνω, να το πάμε πιο πάνω, ως ενεργειακή πολιτική, δεν νομίζω ότι θα βρει κάποιον ανεξάρτητο και σόφρον οικονομολόγο σύμφωνο. Θα μας βρει όλους οριζοντίως και καθέτως αντίθετα και κυρίως θα βρει αντίθετα αυτούς που μένουν χωρίς ρεύμα στην Καλιφόρνια τα καλοκαίρια, στο Τέξας κάθε Ιανουάριο-Φεβρουάριο και έχουν περιτροπή σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα. Αυτοί διαφωνούν με αυτές τις πολιτικές. Και στην Ελλάδα θα μείνουμε χωρίς ρεύμα γιατί δεν μπορούμε να το πληρώσουμε ή χωρίς καύσιμο γιατί δεν μπορούμε να το γεμίσουμε. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι όλο αυτό έχει και ένα αντίτιμο. Όταν κάποιος πλήρωνε 150 ευρώ λογαριασμούς ρεύματος και τώρα μπορεί να πλέον 700, 800, 1000 και 1100. Αυτό είναι ένα αντίτιμο. Λοιπόν, δεν συμφωνούν όλοι στην Αμερική με όλους. Και σαφώς υπάρχει ένα πανίσχυρο λόμπι όπως είναι το API, το Πετρελαϊκό Ινστιτούτο ή Πετρελαϊκή Ένωση, ας το πούμε, των Πετρελαιάδων εκεί. Το επιμελητήριο, το εμπορικό επιμελητήριο που έχει τεράστιες εταιρείες εξαγωγικές και είναι γραμμένες μέσα, δεν συμφωνούν με αυτά τα πράγματα. Δεν συμφωνεί και ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, που αν το θέλετε, είναι ο πιο πράσινος άνθρωπος του κόσμου, εκτός και αν ένας αμφισβητεί ότι είναι πράσινος ο Έλον Μάσκ. Δεν βλέπετε τι λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ γρήγορες απαντήσεις. Ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, συμπατριώτης σας, πατριωτάκη. Καλημέρα, λέει η κυρία Δαλή. Ποιοι υποφελούνται από τις συνέπειες έκρηξης του δραματικού σταθμού LNG στις ΗΠΑ? Παρακαλώ, μπορείτε να τους πείτε, λέει, ονομαστικά.
Γρήγορα. Πρώτα-πρώτα οι Αμερικάνοι ψηφοφόροι θα πάνε ψηφίσουν τώρα. Ονομαστικά δεν μπορώ να τους πω. Μάλιστα. Λέτε ότι αφού πέφτει η τιμή, το βλέπουν στην τσέπη τους. Μα έχουμε εκλογές στην Αμερική τον Νοέμβριο, τις ενδιάμεσες. Άμα τις χάσει, χάνει Κογκρέσο και Γερουσία, δεν μπορεί τα επόμενα δύο χρόνια να κυβερνήσει. Θα πάει πρόβατο επισφαγή και αυτός και οποιοδήποτε είναι αντικαταστάτης του ή, εν πάση περιπτώσει, διάδοχη κατάσταση και θα τις χάσει από τους Ρεπουμπλικάνους για πλάκα. Πρέπει να πέσουν οι τιμές. Η πολιτική που εφαρμόζει ο Biden είναι σε αυτό το επίπεδο, συγχωρέστε την έκφραση, αστεία, από την αρχή έως το τέλος. Αστεία είναι η πολιτική. Και πρέπει να ρίξεις τιμές. Οι τιμές δεν πέφτουν, αυτή η κίνηση. Μαζί με μια άλλη, την οποία όμως θέλει χρόνο να συμπεριγράψω και έχει σχέση με μία και μόνο κίνηση που αφορά τα ασφάλεια στις ασφαλίσεις πλοίων, γιατί εκεί παίζεται τώρα η άγρια μπάλα, και ότι αυτή είναι η μοναδική σοβαρή, σοβαρό μοντέλο κύρωσης που κάνανε όλο αυτό το διάστημα από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τώρα. Άλλο πράγμα σοβαρό δεν έχουν κάνει. Είχαν εναποθέσεις ελπίδες να ρίξουν τις τιμές στα lockdown που έκανε η Κίνα. Τα οποία δεν αποδώσανε. Τώρα, αυτό το ότι έριξε τόσο δραστικά από τα 9,5 στα 6,5 το φυσικό αέριο, έδωσε και κατάλαβε σε πολλούς τι θέλουν οι Αμερικάνοι. Θέλουν φτήνια. Μένει να γίνει στο πετρέλαιο. Λοιπόν, και πρέπει να βγάλουν από το μυαλό τους ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και αυτά τα ορυκτά καύσιμα είναι κάτι το οποίο τελειώνει και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το χρειαστούμε. Η ζήτηση σε αυτά τα προϊόντα αυξάνεται. Και να σας πω και ένα τελευταίο και να κλείσω με αυτό. Κάποιοι οι οποίοι αντί για οικονομικά μάλλον θα έπρεπε να τους είχαμε στα χωράφια και να σπέρναν ντομάτες, έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους για να μειωθούν οι τιμές των προϊόντων στην ενέργεια σε ύφεση. Το καταλάβατε? Εναποθέτουν κάποιοι στην άλλη άκρη τώρα στην Αμερική την πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μια ενδεχόμενη ύφεση. Τι να σας πω τώρα παραπάνω. Λοιπόν, και γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Κύριε Αδαλή, γρήγορα, λέει εδώ μια ερώτηση ο Γιάννης από την Αθήνα στον κύριο Αδαλή. Είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εκπονήσει και να εφαρμόσει τραυτόχρονα πολιτικές για τη μείωση του πληθωρισμού από τη μια και διάσωση των οικονομιών του Νότου, όπως Ιταλίας και Ελλάδας, από την άλλη? Με ποιον θα τους εφαρμόσει? Μάλιστα. Με ποιον? Έχει κανένα εκεί μέσα που ξέρει από αυτά? Άμα δεν προσλάβεις ανθρώπους που ξέρουν από αυτά, πού είναι τώρα όλοι αυτοί που ξέρουν όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε πού είναι, κύριε Σαχίδη? Στις ασιατικές αγορές. Ναι, ναι, το είπατε και την άλλη φορά. Και κλείνω με τον Περικλή. Καλησπέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Αδαλή. Μιλάω από Ρότερνταμ, λέει ο Περικλής. Μιας και μιλάτε για Ολλανδία, να σας πω ότι λόγω των υψηλών τιμών η Ολλανδία αποφάσισε στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο να μειώσει το ΦΠΑ στους λογαριασμούς για τους ψηφοφόρους. Εδώ είμαστε λάρτσιμς, δεν θα τα μειώσουμε ποτέ. Εμείς θα τα αυξάνουμε. Γιατί οι Έλληνες είμαστε πλούσιοι. Δεν ξέρουμε τι έχουμε. Καταλάβατε. Αλλά για δείτε όμως το ντίζελ. Γιατί να σας πω κάτι. Το meltdown θα ξεκινήσει από το ντίζελ. Γιατί το ντίζελ είναι το αίμα που κινεί την οικονομία του πλανήτη. Το ξέρουν αυτό στην ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό κάνανε και μια παρέμβαση για να ξεπεράσει τη τιμή του ντίζελ, την τιμή της αμόλυβδης και στην Ελλάδα. Και κάνανε μια παρεμβασούλα, το καταλάβανε εκεί. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Λοιπόν, για ας περιμένουν λίγο εκεί να κάθονται να βλέπουν και με τους μήνες να περνάνε ατελείωτους. Θα περνάνε οι μήνες ατελείωτοι και να μην κάνουν παρεμβάσεις και θα ξυπνήσουν μια μέρα, πολύ φοβάμαι, και θα δουν τις τιμές να είναι στα charts, στα blueprints, τόσο ψηλά που θα χρειάζονται να βγάζουν και να βάζουν τα γυαλιά τους 5 φορές για να βλέπουν τα σχεδιαγράμματα. Τόσο απότομα θα είναι. Εγώ τους παρακολουθώ αυτή την αφασία την οποία έχουν κάνει, που αφήνουν τον Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα. Ξέρετε πόσα κεφαλοχώρια στα νησιά, κύριε Σαχίνη, έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και είναι το κοινό μυστικό των ανθρώπων, ότι κάθονται μέσα κλειδαμπαρωμένοι χωρίς ρεύμα τα βράδια. Λοιπόν, Είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε σοβαροί τώρα. Έχουν αρχίσει τις τρελές διακοπές σε μια περίοδο που στέλνουν λογαριασμούς τετραπλάσιους και πενταπλάσιους. Και σε μια περίοδο που όλα είναι στο Θεό και τολμούν και κάνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε μια περίοδο πανδημίας που εκθέτουν σε πανδημική κρίση ανθρώπους, αφήνουν ανθρώπους, κύριε Σαχίνη, για το Θεό σας, αφήνουν ανθρώπους χωρίς ρεύμα.
να μην μπορούν να πληθούν τα χεράκια τους σχολαστικά. Τόσα εκατομμύρια δώσαμε. Να μην μπορούν να πληθούν τα χεράκια τους σχολαστικά, κύριε Σαχίνη. Να μην μπορούν να φάνε, να μην μπορούν να μαγειρέψουν. Αλλά όμως, κοιτάξτε από την άλλη πλευρά, επιτρέπουν σε μένα να ρισκάρω κι εγώ δίπλα. Και αυτός ο οποίος δεν θα έχει ρεύμα, θα είναι αυτός που θα κρυώσει και είναι αυτός που θα κολλήσει εμένα το γείτονα που είμαι δίπλα, και εγώ και αυτός, κύριε Σαχίνη, θα πάμε παρέα στο νοσοκομείο και θα επιβαρύνουμε κι άλλο τόσο το ελληνικό δημόσιο. Τώρα μην ανοίγετε αυτή την κουβέντα, φτάσαμε στο τέλος, έχετε δίκιο. Τι να σας πω, ότι το σεισμόπληκτο εδώ Αρκαλοχώρη που έγινε μείζον θέμα, πληρώνουν ρεύμα και με ρήτρα αναπροσαρμογής στα ερυπωμένα σπίτια, τι θέλετε να σας πω τώρα? Λοιπόν, όταν θα έχουμε χρόνο θα σας πω για το κράτος με τους δύο ανθρώπους και το νοσοκομείο με ένα κρεβάτι. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μπας και καταλάβουν κάποιοι μπουμπούνες που νομίζουν ότι όλα είναι θέμα κέρδους. Δηλαδή όλοι είμαι οπαδός της ελεύθερης οικονομίας, της ελεύθερης αγοράς, αλλά το ρεύμα και το νερό δεν είναι χρηματιστήριο για να μπορείς να παίζεις έτσι όπως το κάνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μου κορδώνονται διάφοροι και θέλουν 350.000, 360.000 να παίρνουν. Θέλετε να σας πω κάτι? Να σας κάνω μια πρόταση. Α, δεν πρόλαβε. Άστο, γιατί άμα σας κάνω αυτή την πρόταση, κύριε Σαχίνη, τώρα και λαϊκιστή θα με πούν και δεν θα προλάβουμε και θα περάσουμε και το δελτίο. Αφήστε το να το πάρει σήμερα η μέρα, γιατί αυτά που βλέπουμε και αυτά που μαθαίνουμε, ειδικά στα νησιά και στα κεφαλοχώρια, είναι ντροπή πράγματα. Είναι ντροπή σήμερα σπίτια μέσα στην πανδημία να μην έχουν ρεύμα άνθρωποι νοικοκυρέοι που 40, 50 χρόνια, 30 χρόνια δεν είχαν αφήσει ποτέ ένα λογαριασμό απλήρωτο. Γιώργος Αδαλής, πώς ξεκινήσαμε, που καταλήξαμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι η καθημερινότητα, είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, καλές είναι οι αναλύσεις μακροοικονομικές και παγκόσμιες και τα λοιπά, αλλά εδώ υπάρχει μια κατάσταση, μια πραγματικότητα. Αν τη δούμε. Καλημέρα κύριε Αδαλή, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μέρα.